Η Ρωσία σήμερα παγόρευσε τι εξαγωγές βενζίνη για έξι μήνε από την 1η Μαρτίου για να διατηρήσει σταθερές της τιμές εν μέσω τη αυξανόμενη ζήτηση και να επιτρέψει τη συντήρηση των διληστηρίων στη χώρα που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Η τιμή της βενζίνης είναι θέμα που απασχολεί αυτοκινητιστές και αγρότες στη Ρωσία, το μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της 15ης-17η Μαρτίου, ενώ ορισμένα ρωσικά δηληστήρια έχουν πληγεί από επιθέσεις Ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών τους τελευταίους μήνες. Οι ενόπλες δυνάμεις τη Ρωσία και τη Ουκρανία βάζουν στο στόχαστρο ενεργειακέ υποδομές, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν την εφοδιαστική αλυσίδα και να πλήξουν το ηθικό του αντιπάλου, καθώς επιδιώκουν να αποκτήσουν το πάνω χέρι σε αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο δύο χρόνια μετά την έναρξή του δεν διαφαίνεται τέλος σύντομα. Οι εξαγωγέ πετρελαίου, πετρελοειδών και φυσικού αερίου είναι μακράν το μεγαλύτερο εξαγώγημο προϊόν τη Ρωσία, μια σημαντική πηγή εσόδων για την οικονομία του 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και διασφαλίζουν στη Μόσχα κορυφαία θέση στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή. Το Κρεμλίνο συνεργάζεται με τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, για να διατηρήσουν υψηλέ τις τιμέ στην ευρύτερη ομάδα του ΟΠΕΚ, η οποία περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και βασικού του συμμάχου. Η Ρωσία έχει ήδη μειώσει εθελοντικά τι εξαγωγέ πετρελαίου και καυσίμων κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο τρίμηνο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΕΠΕΚ να στηρίξει τι τιμέ. Η Ρωσία το 2023 παρήγαγε 43,9 εκατομμύρια τόνου βενζίνη και εξήγαγε περίπου 5,76 εκατομμύρια τόνου, δηλαδή περίπου το 13% τη παραγωγή τη. Η μεγαλύτεροι εισαγωγεί ρωσική βενζίνη είναι κυρίω αφρικανικέ χώρε, όπω η Νιγηρία, η Λιβύη, την Ισία και επίση τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ρωσία μείωσε τον περασμένο μήνα τι εξαγωγέ βενζίνη σε χώρε εκτό τη κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών για να αντισταθμίσει τι έκτακτε επισκευέ στα δηληστήρια εν μέσω πυρκαγιών και επιθέσεων από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πέρυσι, η Ρωσία απαγόρευσε τι εξαγωγέ βενζίνη μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν υψηλέ εγχώριε τιμέ και οι ελλείψει. Αυτήν την περίοδο η απαγόρευση δεν θα αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, τη Μογκολία, το Ουσμπεγκιστάν και δύο υποστηριζόμενες από τη Ρωσία αποσχιστήσεις περιοχές της Γεωργίας, την Νότια Οσετία και την Αμπχασία. Η βενζίνη 95 οκτανίων στη Ρωσία κοστίζει περίπου 62 cents του δολαρίου το λίτρο, όταν στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης η τιμή ξεπερνά τα 2,05 δολάρια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.